είναι ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Γιατί θα υπάρχει ανοχή, πάντα υπάρχει. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε πάρα πολλά. Βεβαίως, καταρχάς, για αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, τα μεγαλύτερα εγκλήματα, κύριε Υπουργέ, τα έχει κάνει ο καπιταλισμός. Δύο παγκόσμιους πολέμους μέχρι τώρα και συνεχίζεται τη δουλειά, επεμβάσεις υπεριαλιστικές, φτώχεια εξαθλίωση για τη συντριπτική πλειοψηφία των λαών της γης, διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών, διεύρυνση των ανισοτήτων σε τεράστιο βαθμό. Ένα. Δεύτερον, ό,τι και να κάνετε, κύριε Υπουργέ, δεν διαγράφονται τα ιστορικά επιτεύγματα του σοσιαλισμού παρόλα τα λάθη του. Και γι' αυτό εσείς που προσπαθείτε να τα διαγράψετε με κονδυλιές, καταντάτε να είστε εμπαθείς. Και η εμπάθεια δεν βοηθάει στο να βγουν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα, για παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί δεν μπορείτε να μην δεν ξέρετε, να μην δεν βιώσατε την εποχή της πανδημίας, όπου τα ανεπτυγμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούσαν όσον αυτό σωθεί το να κλέψουν από παντού, μπας και βρούνε απλά αναλώσιμα, ενώ η Κούβα με όλα τα προβλήματα που έχει με το εμπάργκο 50 χρόνων έστελνε μπριγάδες αλληλεγγύης στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και αλλού με γιατρούς, νοσηλευτές, φάρμακα και αναλώσιμα. Ή δεν μπορείτε να μην δε θυμόσαστε στη Βουλγαρία, στη σοσιαλιστική Βουλγαρία, τα νοσοκομεία που γέμιζαν από Έλληνες της Βορείου Ελλάδας για να πάνε να βρουν την υγειά τους. Εκείνη την εποχή, πριν από 30 χρόνια και όχι τώρα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι αυτή την πραγματικότητα ότι ήδη οι καπιταλιστές δεν μπορούν να την αμφισβητήσουν, την έχουν αποδεχθεί για τα τεράστια άλματα και τα βήματα που έκανε η Σοβιετική Ένωση στα ζητήματα της υγείας, για παράδειγμα, για αυτά συζητάμε. Ένα. Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, εμείς δεν βρίζουμε το ΕΣΥ, το σύστημα υγείας, όπως είπατε. Εμείς τι καταγγέλουμε? Καταγγέλουμε τη σημερινή κυβέρνηση με την πολιτική της, όπως καταγγέλαμε και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την πολιτική του στα ζητήματα της υγείας. Καταγγέλουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ίδια ζητήματα που έχουν οδηγήσει στη σημερινή ιχτρή κατάσταση στο σύστημα υγείας και στη χώρα μας και όχι μόνο. Και το όχι μόνο το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συστημάτων Υγείας και Πολιτικών Υγείας, που μετά την πανδημία τι λέει, ότι το 42% των πολιτών της Ευρώπης δεν μπόρεσε να καλύψει ιατρικές ανάγκες. Ανάγκες ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων ψυχικής υγείας και ιδιωτικής. Γιατί είναι υψηλό το κόστος, μεγάλη απόσταση και μεγάλη αναμονή. Σας θυμίζει κάτι αυτό και για την Ελλάδα? Δεν το φωτογραφίζει? Ή μήπως δεν έγινε φανερή η γύμνια των συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το Αμερικάνικο με την πανδημία? Κατέρευσαν. Κατέρευσαν κυριολεκτικά. Το Μπέργαμο είναι, για παράδειγμα, τρανή απόδειξη για το ιταλικό σύστημα. Εμείς, κύριε Υπουργέ, είναι φανερό ότι έχουμε βεβαίως άλλη λογική τελείως διαφορετική από τη δικιά σας. Εμείς θεωρούμε ότι η υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα. Πρέπει όλοι να την απολαμβάνουν ανεξάρτητα οικονομικών δυνατοτήτων. Χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διακρίσεις και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Με βάση και τις δυνατότητες τις οποίες δίνει σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία. Εσείς και ο καπιταλισμός γενικά το θεωρεί εμπόρευμα για την αποκόμιση του κέρδους. Και μάλιστα με τάση αυτή η εμπορευματοποίηση συνεχώς και να διευρύνεται για να φτάσουμε στα σημερινά συντρίμμια τα οποία παρακολουθούμε. Το θεωρητικό υπόβαθρο ποιο είναι, το αναφέρατε κι εσείς. Η ελευθερία λέτε επιλογής. Αλήθεια? Σε μια κοινωνία οικονομικών ανισοτήτων υπάρχει η ελευθερία επιλογής? Δηλαδή ο άνεργος, ο φτωχός και ο εξαθλειωμένος τι δυνατότητα επιλογής έχει? Απλά να πάει μόνο σε κάποιο ράτζο. Οι υπόλοιποι βεβαίως υπάρχει ένα 5%, ένα 10% που έχουν τεράστιες δυνατότητες επιλογής. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το αυτό το 5% ή το αυτό το 10%. Μας ενδιαφέρει η συντριπτική πλειοψηφία. Όλοι
να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αναβαθμισμένες παροχές υγείας. Και αυτή λοιπόν η λογική της ελεύθερης επιλογής που με συνέπεια υπηρετείται της ΛΥΣ, αλλά υπηρέτησαν και τα άλλα κόμματα, οδήγησε στην όλη και μεγαλύτερη υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, στην ενίσχυση του ιδιωτικού και στην περαιτέρω αναβάθμιση του. Η υποχρηματοδότηση είναι φανερή. Πέρα από το τι ποσοστό δίνει ο λαός από την τσέπη του, και άμεσα και έμεσα, και ιδιωτική συμμετοχή και μέσω των ασφαλιστικών εισφορών. Άρα και η φορολογία, η κρατική δαπάνη, φορολογία του λαού είναι. Και επειδή είστε και αλχημιστής, συγγνώμη, 3 δισεκατομμύρια, εγώ θα σας πω ένα φόρο, τον οποίο δεν εφάρμοσε καμία κυβέρνηση. Το φόρο στη μεγάλη ακίνητη περιουσία των offshore εταιρεών. 5 δις κατ' έτος. Από το 2012 έχει θεσπιστεί, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία που διακρατούν οι offshore. 5 δις το χρόνο, αυτό μόνο. Δεν θα σας πω να φορολογήσετε τους εφοπλιστές, τους μεγαλοβιομήχανους, τους μεγαλοτραπεζίτες που έχουν και αναβαλλόμενο φόρο. Αυτό μόνο, γιατί δεν το κάνετε. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ναι, να λοιπόν πώς βρίσκονται τα χρήματα, άμα θέλει κάποιος να βρει. Δεύτερον, είναι η υποστελέχωση. Όχι, δεν υπάρχει, δεν θέλετε. Και τα παραδείγματα είναι τραγικά. Αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές του ΚΚΕ για την τραγική εικόνα που παρουσιάζει. Να σας μιλήσω για το νοσοκομείο του Πυργού. Δεν υπάρχει παθολόγος εδώ και δεκαετίες. Εδώ, ναι, και η δικιά σας κυβέρνηση πάλι δεν υπήρχε παθολόγος. Δεν υπήρχε παθολόγος. Επί δεκαετία δεν υπάρχει παθολόγος στο νοσοκομείο του Πύργου. Είναι ένας με απόσπαση και οι υπόλοιποι καλύπτονται με μετακίνηση από Πάτρα, Τρίπολη και από αλλού. Να σας πω για την Κέρκυρα, για την Κεφαλονιά, συγγνώμη, που είχα πάει πρόσφατα, το οποίο είναι νησί με δυσκολία πρόσβασης. 2 μονάδες του ΕΚΑΒ, η μία κάνει τις μετακινήσεις στην Πάτρα, τις διακομιδές, και άλλη μένει για το νησί, να καλύψει όλο το νησί. Και άμα σε βγουν 2 ατυχήματα, θα κάνεις επιλογή ατυχήματος. Να σας μιλήσω, το νοσοκομείο έχει το 50% του ιατρικού προσωπικού και λείπουν συγκεκριμένες ειδικότητες. Πολύ συγκεκριμένες. Αναφέρω 1-2 ενδεικτικά, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Γυναικολόγος, αναισθησιολόγος, αιματολόγος, συγγνώμη. Ορειλά. Απλές, ειδικό της κοινωνικής, νησί τουριστικό. Για να μην σας πω ότι το νησί, το νοσοκομείο, το Αργοστολίου έχει μια μονάδα πλήρως εξοπλισμένη ψυχικής κλινικής, ψυχικής ιατρικής από δωρεά και δεν λειτουργεί, γιατί δεν υπάρχει η ψυχίατρη και το νοσηλευτικό προσωπικό. Ότι έχει μια μονάδα πλήρως εξοπλισμένη εντατικής θεραπείας. Δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό. Αυτά τι σημαίνουνε. Υποβάθμιση. Και βεβαίως, πέρα από την υποβάθμιση, έχουμε και τις συγχωνεύσεις που συμβάλλουν και την υποστελέχωση και τις συγχωνεύσεις. Νοσοκομείο Χθόρακος στην Πάτρα το έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το μετέφερε στον Άγιο Ανδρέα. 40 κλινικές, με 10 κλινικές τώρα οι πνευμονολογικοί κλινικοί στον Άγιο Ανδρέα. Κλίνες, ναι, με 10 κλίνες. 40 είχε το θώρακος. Δεν είναι υποβάθμιση. Και όλα αυτά λοιπόν, γιατί είστε ανορθολογιστές. Αντί λοιπόν το σύστημα υγείας να χτιστεί με βάση τη λογική, πρώτον, πρόληψη, ολοκληρωμένη για όλο το λαό με σύγχρονα ολοκληρωμένα προγράμματα. Δεύτερον, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πλήρως τελεχωμένη 24 στο 24ωρο, για να υποσυμφορηθούν και τα νοσοκομεία. Και τρίτον, τα νοσοκομεία πλήρως αναπτυγμένα όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά εσείς είστε ανορθολογιστές και προχωράτε σε μια σειρά ζητήματα ακόμη πιο χειρότερα που θα οδηγήσουν στο σύστημα υγείας. Παράδειγμα, τα απογευματινά χειρουργεία. Πανηγυρίζεται ότι έχει αποδοχή από τον κόσμο. Αλλά το ανήθικο δίλημα που βάζετε στους ασθενείς, το ανήθικο δίλημα, δεν το σκεφτείτε? Να επιλέξουν αν θα πρέπει να περιμένουν 3, 4 και 5 χρόνια να κάνουν εγχείρηση με τις όποιες επιπτώσεις στην υγεία τους, να πληρώσουν. Που τους οδηγείτε στο να αναγκαστούν να πληρώσουν. Γι' αυτό το δίλημα για εσάς δεν υπάρχει. Κατηγορήστε το ΚΚΕ ότι φωνάζει για τα νέα χαράτσια 1-3 ευρώ στις αποκλονιστικές εξετάσεις που θα δίνουν στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Κύριε συνάδελφε, συγγνώμη λίγο. Με 2 παρατηρήσεις. Θα σας αφήσω για να έχετε δικαίωμα τριτολογίας. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Για να έχετε δικαίωμα τριτολογίας. Με 2 παρατηρήσεις. Στα ερωτήματα που έβαλε ο κύριος Υπουργός θέλω να απαντήσω. Ποιος θα πληρώνει, κύριε Υπουργέ, αυτά? Ο λαός που αναγκάζει να προσφύγει εκεί, γιατί δεν μπορεί, πρέπει να περιμένει ένα εξάμηνο ή 4 μήνες να κάνει εξετάσεις στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Τον οδηγείται λοιπόν εκεί και τα πληρώνει ο λαός, και ποιος κερδίζει? Γιατί δεν λέτε ποιος κερδίζει?
Κερδίζουν τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, κερδίζουν. Και μάλιστα πολλά από αυτά θα τους επιστρέψουν και ως clawback, ιδιαίτερες φαρμακοβιομηχανίες, για να κάνουν, λέει, έρευνα, αλλά να κερδίσουν περισσότερα. Να λοιπόν ποια είναι τα ζητήματα. Βγήκατε και κατηγορήσατε το ΚΚΕ για το πακέτο κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων. Το ότι είναι αντίθετο. Βεβαίως είμαστε αντίθετοι. Είναι ένα εργαλείο, λέτε, για να αντιμετωπίσουν την κλοπή. Μπράβο σας. Παραδέχεστε λοιπόν το σύστημά σας βασίζεται στην κλοπή. Γιατί το κέρδος οδηγεί στην κλοπή. Γιατί διαφορετικά γιατί να υπήρχε. Γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα. Γι' αυτό υπάρχει κλοπή. Και θέλετε, λέτε, να αντιμετωπίσετε την κλοπή. Αλλά να σας θυμίσω, κύριε Υπουργέ, ότι το κάθε εργαλείο είναι πώς το χρησιμοποιείς. Και το μαχαίρι εργαλείο είναι. Είτε για να κόψεις ψωμί, είτε για να σκοτώσεις. Άρα λοιπόν αυτό λοιπόν το σύστημα δεν θα το κάνετε για να εξορθολογήσετε τις δαπάνες. Ή ακόμη και αν αυτό το εξορθολογήσετε, θα δώσετε από άλλη τσέπη τα χρήματα στους επιχειρηματικούς όμιλους. Το κάνετε ως κόφτη. Ως κόφτη των παρεχόμενων υπηρεσιών για το λαό που θα καταφεύγει σε αυτά τα νοσοκομεία, σε αυτές τις κλινικές για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας. Παρακαλώ, με αυτά λοιπόν ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε, στα βασικά ζητήματα τα οποία έβαλε. Εμείς το λέμε καθαρά, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι υπόθεση όλου του λαού και των υγειονομικών να ανατρέψουν την εξέλιξη αυτών των πραγμάτων, να συγκρουστούν με αυτή την πολιτική, με τις αιτίες και τους υπεύθυνους, στο δρόμο της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ναι, είναι εφικτό και δυνατό σήμερα το πρόγραμμα του ΚΚΕ και ο σοσιαλισμός να απαντήσει και να δώσει άμεσα απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.